Κωσιβάκης, είμαι δικηγόρος συγγραφέας. Μαζί με τον φίλο μου Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα, δημοσιογράφο, ερευνητή και πολλά άλλα, ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια τη σειρά κάποιων DVD σχετικών με την ελληνική ιστορία. Τα DVD αυτά κυκλοφόρησαν στην επαρχία σε αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς με αρκετή επιτυχία, αφού επέζονται για πάνω από 2 ή 3 χρόνια. Δυστυχώς τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών δεν μας καταδέχτηκαν και δεν ακούσανε ή των Αθηνών. Σήμερα με την εμπειρία εκείνων των DVD και με την ευκαιρία ότι φέτος συμπληρώνεται τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αποφασίσαμε να γυρίσουμε μία σειρά. Η νέα σειρά των DVD, την οποία θα γυρίσουμε με τον φίλο Γιώργο, θα έχει ως αφορμή αφενός την Επανάσταση του 1821, που φέτος συμπληρώνονται τα 200 χρόνια της, και επίσης σαν στόχο να δείξουμε στον ελληνικό λαό, ειδικά στη νεολαία μας, ότι δεν πρόκειται για μία γέννηση του έθνους των Ελλήνων, όπως ακούσαμε να διαχέεται πρόσφατα από επίσημα χείλη και από κάποιους εντός εισαγωγικών σοφούς καθηγητές, διότι πρόκειται για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Γρηγόρη μου, θεωρώ ότι αυτή η σειρά των εκπομπών θα είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη, διότι η προηγούμενη δεν είχε τις συγκυρίες που αυτή η εποχή επιβάλλει. Θεωρώ ότι γίνονται αυτή η σειρά των εκπομπών, αυτά τα DVD, γίνονται για να μείνουν, γιατί τα νέα παιδιά δεν διδάσκονται στο σχολείο όχι μόνο την Επανάσταση του 1821 και πολλά άλλα, αλλά την διδάσκονται διαστρεβλωμένοι. Παραδείγματος χάρη, είναι γνωστές οι απόψεις ότι ο Αθανάσιος Διάκος ήταν κίνεδος, ότι ο Παπαφλέσσας ήταν τρελός και αλλοπαρμένος, ότι ο Καποδίστριας είναι ένας δικτάτορας, τι άλλο ακούσαμε, ότι ο Καραϊσκάκης είναι ένας σεξιστής και όλα, και μισογύνης και όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικώς όλοι αυτοί ήταν τρομοκράτες. Και ήταν τρομοκράτες, ναι, και δεν θέλαν την επίσημη διακυβέρνηση του κράτους τότε, λες και εμείς δώσαμε καμία συμφωνία ότι θα διακυβερνηθούμε από αυτούς κλπ. Και πιστεύω ότι στο παιδί δημιουργείται μία σύγχυση, αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λένε αυτοί οι σοφοί καθηγητές στο κογκλάβιο, οι συντηζόμενοι στο Πριτανείο, ή είναι τα πράγματα κάπως διαφορετικά που τα λένε κάποιοι άλλοι. Και πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, έδωσες ένα τίτλο σε αυτή τη σειρά, «Η γέννηση και η αναγέννηση». Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή ακούστηκε τώρα τελευταία ότι 200 χρόνια Έλληνες είμαστε. Πότε γεννήθηκε ο Έλληνας, δηλαδή αν δεν γεννηθεί ο Έλληνας δεν θα υπάρχουν Έλληνες, έτσι. Άρα λοιπόν ποιος είναι αυτός ο Έλληνας που γέννησε τους Έλληνες, πριν πόσο καιρό, πριν 140 χρόνια, πριν 150 χρόνια, 200, 205, 210, μήπως το πάνε σχηματικά ρε παιδί μου, ήταν 250 και το κάναν 200, ξέρω εγώ, μήπως το στρογγύλεψα. Γιώργο μου, είναι φανερό ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Ξεκινάμε από αυτό. Εμείς ξέρουμε λοιπόν ότι ο απότερος προκατακλυσμιαίος πρόγονός μας ήταν ο περίφημος Προμηθέας. Από τη στιγμή που... Μεγάλος μάγκας. Ναι. Μεγάλος μάγκας, επαναστάτης. Πολύ, πολύ. Έτσι. Και θυσίασε και τον εαυτό του και το κορμί του και το μέλλον του. Θα μπορούσε να είναι, ναι, υπουργός τότε, ναι, έτσι. Να είναι... Στο θεϊκό περιβάλλον, ναι, ας πούμε. Ναι. Ήταν ακριβώς ένας άνθρωπος θεός, ο οποίος, γιατί κατ' εμέ, πιστεύω και κατ' εσέ, θεοί εκείνης της εποχής δεν υπήρξαν, ήταν θεοποιημένοι άνθρωποι, οι οποίοι διακρίθηκαν Λύρος. Για το πνεύμα τους, για τις πράξεις τους, για τις εμπνεύσεις τους και την ωφέλεια που επέφεραν στους τότε ανθρώπους. Και τους θεοποίησε ο κόσμος εξαιτίας. Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν τους τρεις μεγάλους τραγικούς, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, Εσχύλο, να πραγματεύονται τα του Προμηθέα, εμείς πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Προμηθέας ήταν υπάρκτο πρόσωπο. Δεν μπορεί να είναι μύθος. Εδώ μια μικρή παρένθεση στην οποία θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, ότι για μας ο μύθος είναι η ιστορία. Και καλά κρυμμένη έτσι. Αλήθεια. Αν την πούμε μυθιστορία, δεν είναι μυθολογία, είναι ιστορία μέσα από το μύθο, δηλαδή κάποια παραποίηση που λογικό είναι να επέλθει από τη στιγμή που
πάνε γενναίες και γενναίες και γενναίες και αυτό που μεταφέρεται δεν είναι ακριβώς όπως αρχικά έγινε. Απαντώντας λοιπόν... Έχουν παρισφρήσει κάποια στοιχεία, αλλά και στον Όμηρο αν δούμε, ο Όμηρος στην λέξη μύθος την λέει την αληθινή φωνή. Και μέχρι την αλήθεια δηλαδή. Ναι, και την γνωρίζεις ακριβώς, και την παρενία, έτσι, ναι, ναι. Αφήν μύθο να ακούσεις. Να μην δικάσεις κανέναν αν δεν ακούσεις την αλήθεια και τον δύο. Την αλήθεια και τον δύο. Άρα μύθος ίσον αλήθεια. Ναι. Και ως δικηγόρος το έχεις χρησιμοποιήσει και το ξέρεις. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εννοείται. Τι σημαίνει. Εννοείται. Εκεί λοιπόν όποιος ξέρει αυτή την γνωστή φράση παροιμιώδη στα χείλη του ελληνικού λαού δεν μπορεί να πιστεύει ποτέ ότι το μύθος είναι ψέμα. Έτσι. Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σου, λέω ότι ο Προμηθέας που είναι προκατακλυσμιαίος υπήρξε πατήρ του Δευκαλίωνος. Ο Δευκαλίων είναι εκείνος που έζησε, αυτός και η γενιά του, τον κατακλυσμό. Το κομβικό σημείο. Ο οποίος κατακλυσμός, από τη στιγμή που διεσώθησαν και τα αποτελέσματά του έπαυσαν να σκοτώνουν και να πνίγουν, κατά τον μύθο αλήθεια, βρέθηκε επάνω στο βουνό της Όθριος. Το βουνό που είναι πάνω από τη Λαμία. Από εκεί και πέρα βγήκε ο Δευκαλίων, βγήκαν και τα παιδιά του. Ο πρώτος εξ αυτών ήταν ο Έλλην. Έχει μια όμορφη ιστορία εδώ το πως αισθανόταν μοναξιά με τη γυναίκα του την Πύρα. Την Πύρα. Και είχαν πεθάνει όλος ο κόσμος, δεν άκουγε ανθρώπινη φωνή και θέλησε λαό. Και... Πέρα από την οικογένειά του. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε επωνύμους ευγενείς. Πρόσεξε τη λέξη και θα τη βρούμε παρακάτω. Θα σου δώσω πάσα γι' αυτό, αλλά κοίτα να δεις ότι δεν... Έφτανε τώρα μια οικογένεια, όχι, θα μπορούσε προφανώς να αυγατήσει έτσι τόσο πολύ και ζητάει από τον Θεό στήριξη για τους, να... Τους θεούς που ο επικεφαλής τους είναι ο Δίας. Ο νικητής πια. Ο νικητής πλέον. Και του λέει το εξής κομβικό. Επειδή η γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει τόσο πολλά παιδιά, τόσο πολύ κόσμο, θα παίρνεις πέτρες από κάτω. Η πέτρα στα αρχαία ελληνικά λέγεται λας, έτσι, είναι διπλό αλφα εκεί πέρα, το κάναμε αργότερα ένα αλφα και η πέτρα που θα ρίχνε πίσω ο Δευκαλίων όταν έπεφτε στη γη θα έβγαζε έναν άντρα. Η πέτρα που θα ρίχνε η Πύρα πίσω θα έβγαζε μια κοπέλα. Και έτσι λοιπόν από τις λαές γεννήθηκε ο λαός. Ο λαός. Γι' αυτό και τον λέμε λαό. Και όποιος νομίζει ότι όταν του λέμε τη λέξη λας του μιλάμε για κάτι άγνωστο σε αυτόν, αρκεί να του πούμε ότι όταν βλέπει ένα νταμάρι, λέει να ένα λατομείο. Μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Έχουμε κρατήσει τις λέξεις αυτές. Είναι στην καθομιλουμένη χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που είπες, ξέρεις τι σημαντικό είναι. Να λες λέξεις 10.000 χρόνων, 20.000 χρόνων, 5.000 χρόνων και να μην ξέρεις ότι η λέξη ίδια είναι παλιά. Και αν στο υποδεικνύουν, δεν το πιστεύεις. Ναι. Έτσι. Γράφεις και στο βιβλίο σου μέσα, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο για το έρκος, το οποίο όντως δεν το είχα σκεφτεί καν, δεν μου είχε περάσει. Πανέξυπνο, θα σου το ρωτήσω. Άλλη πάσα αυτή. Ναι. Εντάξει. Αλλά εδώ λοιπόν, έτσι λοιπόν, φίλοι, έτσι, λέμε και ηλιοφόρος. Η ίδια ρίζα είναι, έτσι, εκεί που ο κόσμος, ο πολίς, ο λαός περπατάει, πηγαίνει, έτσι. Πορεύεται, φέρεται. Ηλιοφόρος, το λατομείο, έτσι, έχουν την ίδια ρίζα αυτήν. Και όλα αυτά συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, ακριβώς μετά τον κατακλυσμό, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, εκτεταμένος, κυρίως η στερεά Ελλάδα και πια και Θεσσαλία. Πελοπόννησο, στο αρκαδικό τουλάχιστον, και οροπέδιο. Εδώ έχουμε ένα κομβικό χρονικό σημείο, διότι πλημμυρίζει η Θεσσαλία, γεμίζει με πάρα πολύ νερό και από το βάρος των υδάτων σκίζεται η Θεσσαλία, διαχωρίζεται ο Όλυμπος από την Όσα, δημιουργείται το ρήγμα των Τεμπών, διαμέσου του ποινιού που τα διαρρέει αυτά, χύνεται το νερό της Θεσσαλίας στην θάλασσα και η πρώην θέση Σαλός, η Θεσσαλία, βγαίνει και γίνεται τόσο έφορη και λοιπά και προχωράει. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη κομβική λέξη, γιατί έχουν πολύ σημασία οι λέξεις. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά και είσαι και εσύ ακριβόλεξος. Τέμνονται τα δύο βουνά, το ένα βουνό τέμνεται και δημιουργείται από τη ρίζα τέμενος, τέμνο, τέμπι. Και ξεκινάμε να μετράμε τον χρόνο, το τέμπ. Για μας δηλαδή,
Είναι τρομερό να το καταλάβει ο άλλος ότι ξεκινάμε να μετράμε το χρόνο από τη στιγμή που τελείωσε ο τελευταίος κατακλυσμός και αρχίζουμε... Με λέξεις μετακατακλυσμιές ακριβώς από τότε. Ακριβώς. Ναι. Αυτές οι μετακατακλυσμιές, επειδή σ' αρέσει και σένα να παίζεις, βλέπω στο βιβλίο, στο τελευταίο σου βιβλίο για τις μηνιές, σ' αρέσει να παίζεις με τις λέξεις και η ίδια η λέξη των μηνιών έχει παιχνίδισμα, θα το πούμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι χρησιμοποιούμε λέξεις που ίσως χρησιμοποιούσε ο Προμηθέας. Ίσως με αυτές συνεννοείται ο Δευκαλίωνας με τη γυναίκα του την πύρα. Και έχουμε και τέτοια τοπονύμια. Σκέψου ότι όταν αυτή ήθελε να πιάσει παιδιά, της υπέδειξε έναν τόπο όπου έχει ένα πολύ καλό νερό, ιαματικό νερό, ζεστό νερό, που μπορούν η μήτρα της να αυγατήσει τα παιδιά. Και εκεί, από το εδίον και άπτο, η εδιψός. Και πήγαινε εκεί να κάνει τα μπάνια της για να συλλαμβάνει και να γεννάει συνέχεια παιδιά, γιατί υπήρχε η ανάγκη να υπάρχει πληθυσμός και κόσμος κλπ. Εδώ λοιπόν, εκτός από τους... επωνύμους. Εκτός από το λαό, την πλέμπα πάλι και πάλι ο λαός είναι παράδειγμα. Υπάρχουν και επώνυμοι. Υπάρχουν και επώνυμοι. Ναι. Αυτός ο επώνυμος λοιπόν είναι ο γενάρχης μας. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ο γενάρχης μας, καθώς και τα αδέρφια του, έτσι. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, αυτά υπάρχουν και κορίτσια και αγόρια. Όμως, το κλειδί πιστεύω εγώ για να το πιστέψουμε, είναι ότι σε όλες τις γραπτές μνήμες που φτάνουν μέχρι και τα σημερινά λεξικά, όπως το Λίντελ Σκοτ, αλλά και τα δικά μας, του Ηλίου, του Παπύρου, τα πάντα, όταν αναφέρονται στους μηνύες, λένε για ευγενές φίλων. Αυτό δεν γίνεται, αυτός ο καθορισμός, για κανένα άλλο φίλο. Όχι ότι τα άλλα ήταν κατά κάποιο τρόπο δεύτερα, αλλά φαίνεται ότι αυτοί που είχαν και προκατακλυσμιαία, δεν ήταν από πέτρες, ήταν από επώνυμους προγόνους, φαίνεται ότι διατηρήσαν και γνώσεις. Αυτό τους έδωσε ένα προβάδισμα να γίνουν οι διδάσκαλοι των μετακατακλυσμιαίων και γι' αυτό είχαν το σεβασμό τους, αφού τους υπέδειξαν κάποια πρώιμα επαγγέλματα, γνώσεις και τεχνολογικά. Και στην πορεία οι μηνύες διατηρούν την επωνυμία ευγενές φίλων μέχρι και στο 3000 π.Χ. Διότι οι μηνύες, όπως είπαμε, το ξέρεις από το βιβλίο, ανδρώθηκαν επάνω στην Όθρη. Mm-hmm. Εκεί έκανα τα πρώτα σαν τους... κέντρο, ας πούμε. Ναι, τα πρώτα τους έργα. Έγινε η πρώτη αποξήρανση λίμνης, η Ξινιάδα. Η Ξινιάδα λίμνη. Ναι. Γίναν οι πρώτες εξορίξεις μεταλλευμάτων. Μιλάμε τώρα για 7.000 χρόνια π.Χ. 6.000 χρόνια π.Χ. Ναι. Έχουμε κυκλόπια τείχη του 4 του 5.000 π.Χ. Αρχίζουν να κατεβαίνουν στις υπόριες της Όθριος και έτσι έχουμε το Διμήνιον, το οποίο οι καλοί μας αρχαιολόγοι το γράφουν με γιώτα και ήττα. Ναι. Σαν να είναι δύο μήνες. Ναι. Ενώ όταν βάλεις Διμήνιον με ύψιλον, είναι φανερό ποιοι είναι οι κτήτορες του Διμηνίου. Όπου εκεί έχουμε πρώιμους τάφους του στυλ του ερχομενού και της Αργολίδος, ναι, του Αγαμέμνονος. Και είναι σημαντική η μελέτη του καθηγητού, του Ξενοφόντα Μουσά, τώρα τελευταία, ναι, ναι, που το ανακοίνωσε τώρα τελευταία, πριν κάποια χρόνια ο άνθρωπος, που μελέτησε κάποιους από αυτούς τους τάφους και από τα σπίτια κυρίως, που ήταν και ναοί και το ένα και το άλλο, γιατί πάμε και τώρα και σε οργανωμένη θρησκεία, αφού έχεις ναό, έτσι, έχεις τελετουργικό, έχεις τρόπο, έχεις κτίσμα, που κάποιοι από αυτούς ήταν και σωστά αστρονομικά προσανατολισμένοι. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν χτισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε κάποιες κομβικές ημερομηνίες ή σημερίες ή οτιδήποτε, μέσα στο έτος, η ακτίνα του ηλίου, όπως θα έμπαινε της πρώτης ημέρας, να χτυπούσε κάπου συγκεκριμένα, για να μπορέσει ποιος ο ιερέας να δώσει την εντολή, τώρα θερίζουμε, τώρα ψαρεύουμε, τώρα κουρεύουμε, τώρα πάμε τα ζώα, τώρα καταβγάζουμε. Άρα λοιπόν δεν ήταν ακριβώς ναός, ήταν θα έλεγα ένα κέντρο διακυβέρνησης ενός σοφού ηγέτη, ο οποίος αν δεν έπαιρνε τη σωστή απόφαση εκείνες τις εποχές, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, και ξέρεις πολύ καλά να αφήσεις 10 μέρες
να θερήσεις ή αφήσεις 10 μέρες να έχει συνέπειες στη σπορά κλπ. Στην παραγωγή. Πάει σοδιά. Εκείνη την εποχή. Δεν είναι όπως και σήμερα. Που... Σήμερα έχει διαταραχθεί το κλίμα. Το ξέρουμε. Έχουν διαταραχθεί τα πάντα. Τα πάντα. Άρα λοιπόν ο ηγέτης εκείνη την εποχή που ήταν ο ιερέας, παύλα μάγος, πώς θα τον πεις, μάγιστρος. Που αν μου επιτρέπεις, που κουβαλούσε την προκατακλυσμία. Γνώση. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι. Αυτός που την είχε την ύπνο. Άρα λοιπόν, ως απόγονη του αρχικού Έλληνα και των αδερφών του, έχουμε στα παιδιά του τον Αίολο, τον Αχαιό, ο Αίολος κάνει τους, τον Ξούθο, ο Αίολος κάνει τους Αιωλείς, με κατοίκηση κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και αργότερα με απικίες στην Ανατολική, Ανατολική Ελλάδα και τη Μικρασία μας. Είναι ο Ξούθος, του οποίου παιδιά είναι ο Αχαιός και ο Ίωνας. Οι Αχαιοί και έχουμε και το Δωριέα. Όλη την Πελοπόννησο, έτσι. Τη Βόρεια. Δηλαδή ο Δωριέας ως γιος του Έλληνος, του και εγγονός του Δευκαλίωνα, ανάγεται περίπου αμέσως μετά τον κατακλυσμό, που ίσως δεν το είπαμε πριν, έγινε κατά τις μετρήσεις που έχουν γίνει και τις έρευνες το 9.500 π.Χ. Ναι, η μία άποψη είναι, αυτή η μία. Που σκάει και Ατλαντίδα. Και Ατλαντίδα, τα διάφορα μεγάλα κοσμικά γεγονότα, θα έλεγα, που τάραξαν τη γη μας. Ο φίλος μας ο Τάσος ο Στάμος, στο δικό του βιβλίο, περιγράφει το τι συνέβη με τον κατακλυσμό και τον αποδίδει σε γεγονός το οποίο είναι έξωθεν. Ναι. Δημιουργεί δηλαδή μια κατάσταση τρομερή, άρα συγχαίεται ο κατακλυσμός εδώ με την καταβύθιση της Ατλαντίδας. Ναι, και είναι και βρήματα στον κόλπο, βυθισμένα στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα. Κόλπο της Ελευσίνας, που έχει καταντήσει Χαβούζα. Ναι, η Ελευσίνα δηλαδή, αντί να είναι, μια άλλη ιστορία αυτή. Αντί να είναι το σχολείο του κόσμου, όπως γράφαν οι γραφές μας, έτσι διδαχθήκαμε εμείς από τους δικούς μας προπάτορες, τους σοφούς. Ο σεβασμός προς το ιερό των Ελευσινίων Μυστηρίων παραπέμπει ακριβώς αυτό. Έτσι. Έτσι και σήμερα πας στην Ελευσίνα και τη βλέπεις στον Ασπρόπυργο, είναι η Χαβούζα της Αττικής, είναι αυτές οι περιοχές. Και δυστυχώς, που θα έπρεπε να είναι μου, το κόσμημα. Εγώ θα το πω αυτό και ας παρεξηγηθώ. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνος, εκεί που είναι τα αρχαία, τα σεβαστά από όλους τους αρχαίους Έλληνες, παρένθεση, όταν εξελέγεται Ρωμαίος Αυτοκράτορ, επισκέπτεται όλες τις κτίσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πρώτη πόλη που επισκέπτεται ήταν η Ελευσίνα. Αυτό δεν το λέει κανένα σχολικό βιβλίο, αντανακλά όμως το σεβασμό των κατακτητών Ρωμαίων για το ελληνικό έθνος και από εκεί που κατάγεται. Διότι και οι Ρωμαίοι είχαν και αυτή καταγωγή. Βέβαια. Έτσι. Έκανε και βόλτα ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας στο Θριάσιον πεδίο. Στο Θριάσιον πεδίο. Πρώτο από όλες τις κτίσεις. Για να επανέλθω όμως. Λέω ότι από τη στιγμή κατά την οποία πας σε ένα αρχαιολογικό χώρο τόσο σεβαστό καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, τι βλέπεις? Καπέλο, ένα εκκλησάκι, πρόχειρο, κακοκατασκευασμένο, το οποίο κατοχυρώνει εντός εισαγωγικών το χώρο. Δικαιώματα. Έτσι. Ναι. Και ένα μουσείο της Κακιάς Φουρτούνας. Ναι, με δύο αιθουσούλες, βρώμικες, μουχλιασμένες. Ναι. Κακό φωτισμό, κακές, που θα έπρεπε όλη η Ελευσίνα να είναι ανοιχτό μουσείο, όλη η Ελευσίνα είναι χτισμένη πάνω σε αρχαιολογικό χώρο κλπ. Για την Ελευσίνα έχουμε κάνει εκπομπή όμως, όποιος θέλει ας την δει στο διαδίκτυο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτος η Ελευσίνα θεωρείται και πολιτισμική πρωτεύουσα. Το περίεργο είναι ότι δεν ξέρουμε εάν έχει περιληφθεί στα μνημεία τα οποία θα πρέπει να επιδειχτούν πλην των αρχαίων και το μνημείο το οποίο κατασκεύασε ο Σύλλογος Δάιρα με το φίλο μας τον Τάσο το Στάμου που είπαμε πριν στην παραλία της Ελευσίνας, που είναι το μνημείο του ήρωα Κυνέγυρου, του μαραθωνομάχου. Και στο οποίο συνέβαλε στα μέγιστα. Καλά, δεν αλλά χρειάζεται. Πέραν τούτου, ολόκληρη η Ελευσίνα, ρε παιδί μου, τόσες χιλιάδες χρόνια δεν είχε σκεφτεί να κάνει ένα άγαλμα του Κυνέγυρου, δηλαδή. Καλά. Και πρέπει να το σκεφτεί ένα συλλογάκος μικρός και αμεληταίος του 2020. Και εκ των ενόντων. Και εκ των ενόντων και να μαζεύουμε λεφτά και να κάνουμε έρανο, δηλαδή και σουμού και να μην αφήνει αρχαιολογία στο πεζοδρόμιο. Πάμε να στήσουμε. Όταν όλη η Ελευσίνα. Το έχουν βανδαλίσει βεβαίως. Ναι. Έπρεπε. Όλη η Ελευσίνα πάνε σε αρχαιολογικό χώρο.
ήθελε άδεια να κάνει στο πεζοδρόμιο να βάλει ένα άγαλμα, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Μετάμε να τρελαίνεσαι. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε. Συνεχίζεις. Άρα λοιπόν και η Ατλαντίδα και η Ελευσίνα που καταβυθίζεται και ο κατακλυσμός περίπου φαίνονται γύρω του Δευκαλίωνος, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλοι κατακλυσμοί. Περίπου φαίνεται να είναι την ίδια εποχή, γύρω εκεί τώρα σε αυτές τις εποχές 500.000 χρόνια πάνω κάτω δεν έχουν καμία σημασία. Όχι σημασία καθόλου. Είναι γεωλογικές περίοδοι αυτές και αυτοί και δεν είναι τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά υπάρχει και κάτι πιο πονηρό στην όλη υπόθεση, που χρονολογείται και με πιο μεγάλη ακρίβεια, διότι είναι γεωλογικό φαινόμενο, η δημιουργία του ρήγματος των Τεμπών. Όταν γίνεται ο κατακλυσμός, τα νερά διαχέονται διαμέσου του ρήγματος, για να φύγουν και να απαγκιστρωθεί από αυτό το πράγμα η Θεσσαλία. Το ρήγμα των Τεμπών είναι χρονολογημένο σήμερα. Είναι χρονολογημένο στη Βούρμια περίοδο. Η Βούρμια περίοδο είναι από το 16 στο 24. Άρα λοιπόν ένα ρήγμα δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, θέλει χιλιάδες χρόνια, έχει μια αργή διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν αυτό είναι πιο ορθολογικό και με πιο θετικές, ας πούμε έτσι, μετρήσεις, πιο θετικών επιστημών, τα πράγματα πάνε άλλο τόσο πίσω. Θα έλεγα να μην μπλέξουμε τις λεπτομέρειες εκεί, ναι, γιατί θα χάσουμε το στόχο μας. Ναι. Πιθανόν ο προηγηθής κατακλυσμός του Αιγύου να προετοίμασε το έδαφος και να ολοκληρώθηκε με το Δευκαλίωνα, ενδεχομένως. Γιατί ακόμα τότε η γη... Και δημιουργήθηκε, δηλαδή ανεβήκαν τα νερά στο Αιγαίο Πέλαγος, χάσαμε κάποιες πόλεις που ήταν στο βυθό ή στις υπόρειες. Εμένα γνωστοί μου λένε στη Λίμνο ότι οι ψαράδες ρίχνουν δίχτυα και ανεβάζουν από τα 100 μέτρα και ονόκρανα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι, ποιας εποχής είναι, διότι η αρχαιολογία η δική μας δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζοντας λοιπόν, για να βρούμε το νήμα που μας αποδεικνύει ότι εμείς καταγόμαστε ως γένος Ελλήνων από εκεί τον Έλληνα, και συνεχίζω από αυτόν τον Έλληνα, φτάνουμε και είμαστε πάνω στον ορχομένο, αν με επιτρέψεις να πω για το στο βιβλίο που λέμε. Πριν σχετικά, πάντως 200 χρόνια δεν είναι. Ναι, ναι, δεν είναι σίγουρα. Αυτός ο Έλληνας είτε 9.000 χρόνια είναι πριν από σήμερα, είτε 12, είτε 15, είτε 16. Έζησε 50-60 χρόνια. Ναι, αλλά 200 χρόνια πριν από σήμερα δεν είναι με τίποτα. Από τίποτα. Σίγουρα, είσαι σίγουρος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο κατακλυσμός δεν έγινε το 1821 για να γεννηθεί ο Έλληνας, ναι, ο προπάτορας μας και να κάνει του... Όχι, έτσι. Όχι. Λέμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα νήμα πρέπει να το ακολουθήσουμε με τη βεβαιότητα πλέον ότι ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας. Περί αχαιών, περί ιώνων, περί αιωλέων, περί μηνύων όμως, και εδώ έχει τη σημασία το βιβλίο που έγραψα πρόσφατα, οι πρωτοέλληνες μηνύες, είναι ότι οι μηνύες εμφανίζονται να ηγούνται. Και αυτό το ηγούνται αποδεικνύεται όχι μόνο με τις κατασκευές που είπαμε πριν. Αυτό είναι που χαλάει τη σούπα όμως. Τα κυκλόπια τείχη που τα βρίσκουμε παντού, που βρίσκουμε ακόμη και το σχήμα της πυραμίδος ως κατασκευή των μηνύων και αυτό οδηγεί σε άλλες... Θα φτάσουμε έτσι, και έχουμε χρόνο. Θα φτάσουμε, αλλά έχουμε κοίταξε να δεις, για τους Ιωνες κάτι κουτσαστραβά έχω ακούσει, για τους Αιωλείς κάτι κουτσαστραβά έχει μάθει το παιδί στο σχολείο, για τους Δωρείς ξέρει κάτι ρε παιδί μου, για τους μηνύες γιατί δεν του είπανε ποτέ, γιατί όπως είπες ήταν ηγέτες, είχαν τεχνολογία, φτιάξαν πράγματα, τι σούπα χαλάνε οι μηνύες και δεν αναφέρονται καθόλου. Θεωρώ ότι χαλάνε τη σούπα περί Ινδοευρωπαίων, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι πρόγονοι όχι μόνο των Γερμανών, των Γάλλων, των Άγγλων, των υπολείπων, αλλά και ημών. Από πού προκύπτει αυτό, κανείς δεν μας έχει αποδείξει κάτι. Κανα τάφο Ινδοευρωπαίου έχεις δει. Πουθενά. Κανα κτίσμα Ινδοευρωπαίου. Δεν είναι κανένας επώνυμος. Δεν έχει βρεθεί ταφικό έβριμα. Δεν υπάρχει μνήμη άλλου λαού περί Ινδοευρωπαίων. Δεν υπάρχει επώνυμος ηγέτης που έκανε κάποια μάχη, που έκανε κάποιο έργο, που έκανε αυτό. Παρόλα αυτά, μας το φοράν καπέλο, θα μου επιτρέψει την έκφραση, διότι έτσι βολεύονται τα μεγάλα έθνη της Ευρώπης και λένε ότι οι Έλληνες είναι ένα παρακλάδι από μας. Και από εμάς. Ναι. Άρα όταν τους κλέβουμε τα αρχαία και τα έχουμε στα μουσεία μας, βρε παιδιά, συγγενείς είμαστε, ας έχουμε κι εμείς από αυτά. Ναι. Το ότι δεν κάναμε ούτε ένα, δεν παίζει ρόλο. Άρα λοιπόν, η ανάδειξη των μηνύων ως των πρώτων που έκαναν αποξήρανση,
λίμνης. Ποιας λίμνης. Ναι, και να πούμε την αποξήρανση. Δεν είναι τραβάω το νερό. Όχι, βεβαίως. Έχει χιλιάδες. Περίγραψέ το. Αποσφραγιστικά έργα. Έχει κανάλια. Έχει μηχανισμούς. Έχει φράγματα. Έρκη. Έτσι. Έχει διάφορα. Έχει μηχανισμούς με σχεδόν χρονοδιακόπτη. Ναι. Έτσι. Δηλαδή. Ανάλογα την εποχή και με τον όγκο των νερών. Έτσι. Θα έλεγα και με αυτοματισμό. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα πάνω και να ανοίγει την τριστέλα που λέγανε, να την ανοίγει ανά 2 εκατοστά, ανά 3 εκατοστά, ανά 5 εκατοστά. Με κάποιο μηχανισμό που ανάλογα με το νερό αν ανέβαινε ή κατέβαινε, ανέβαινε ή κατέβαινε και το φράγμα. Μάλιστα. Δεν μπορούσε, γιατί αν δούμε στην Κοπαίδα τουλάχιστον που είναι γνωστά τα ευρήματα, αν δούμε πόσες καταβόθρες έχει, πόσο είχε, 100-200 άτομα εκεί πέρα συνέχεια να κοιτάνε το νερό. Αυτό έπρεπε να έχει έναν εντός αγωγικών αυτοματισμό, για να μην πω τίποτα παραπάνω, που ανάλογα με το ύψος της βροχόπτωσης, του νερού, των πλημμυρών, έτσι, για φαντάσου να κάνει ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο και να πλημμυρίσει όλη η περιοχή, έτσι. Θα πρέπει να τρέχει πριν φτάσουμε ο μηνύας να ανεβάσει τα φράγματα. Λησμόνησα να πω ότι μια και μιλάμε για τους κατασκευαστές του έργου που είναι οι μηνύες. Είπαμε όμως ότι οι μηνύες ξεκινάνε από την Όθρη. Όντας στην Όθρη για αρκετές χιλιάδες χρόνια και κατεβαίνοντας μετά στις υπόρειες όπου έχουμε το Διμήνιον που είπαμε πριν, κάποια στιγμή, αναφέρεται αυτό σε αρκετά βιβλία, κάποια ομάδα μεγάλη των Μηνύων φεύγει από την Όθρη, διασχίζει τη σημερινή Φθιώτιδα Λωκρίδα και φτάνει στην περιοχή που ιδρύει τον Ορχομενό. Σημερινή Βιωτία. Μπράβο. Τα ίχνη τα αρχαιολογικά του Ορχομενού μας παραπέμπουν σε κατασκευή του 3.500 π.Χ. Άρα, ξεπερνώντας ίσως επιτροχάδιν αυτή τη διάρκεια των νεολιθικών, όπως λένε οι αρχαιολόγοι, χρόνων, φτάνουμε στο 3.500 χρόνια, που είναι το τέλος της νεολιθικής εποχής και η αρχή της εποχής του Χαλκού. Και γιατί είναι η εποχή του Χαλκού. Οι πρώτοι που έχουν κάνει εξορίξεις μάλλον, και μετά εξαγωγές, είναι οι Μηνύες. Εξού και οι στοές εξορίξεως του Χαλκού λέγονται Μήνες, από τη λέξη Μηνίας. Και αυτό είναι παγκόσμιο και πλέον. Παγκόσμιο, μάλιστα. Στον πρόλογό σου, στο βιβλίο μου, το λες αυτό. Ναι. Πόσο πρέπει να είναι η υπερηφάνεια σήμερα, που αυτό το τόσο χαρακτηριστικό φραστικό έβριμα, ότι στην αγγλική, στη γαλλική, στη γερμανική, στην ιταλική, στις λατινικές γλώσσες, όλοι ονομάζουν τις στοές εξορίξεως μήνες. Και έχει σημασία ότι αυτές οι χώρες που ανέφερες και οι γλώσσες είναι κυρίως τεχνοκρατικές. Ναι, ακόμη περισσότερο. Ακόμη έτσι, περισσότερο. Δεν μιλάμε έτσι. Για δημοκρατία, αφηρημένες έννοιες, δημοκρατία, έτσι. Ελευθερία, που δεν έτσι. Ξέρουν τι πάνε να πει αυτό. Λοιπόν, ανεξαρτήτως ότι τι γίνεται στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου φυσικά οι απόγονοι αυτών που σωθήκανε στα οροπέδια, όπως είπαμε, και της Πελοποννήσου και της Ηπείρου και της Θερεάς, αλλά όχι Μηνύες, έτσι, δεν είναι επώνυμοι σχεδόν παντού, δεν έχουν να παρουσιάσουν κάποια έργα ή το πολύ κάποιο πόλισμα. Εδώ έχουμε έργα. Όταν λοιπόν αυτή η ομάδα, η οποία περιγράφεται ότι ήταν, λέει, περίπου 10.000 άνθρωποι, όλοι έφυποι, καλοντημένοι και με σεβασμό περάσαν τις περιοχές αυτές, όπου όλοι, επειδή τους σέβονται ως καθοδηγητές, τους άφησαν να πάνε, έρχονται στην Κοπαϊδα, δημιουργούν τον Ορχομενό και μέσα από μια διαδικασία που αυτοί την ξέρουν ήδη από την Ξηνιάδα, κάνουν αυτό που περιέγραψες, αποσφραγιστικά έργα της Κοπαϊδος, και παραδίδουν στους παρόχθιους της λίμνης λαούς, άλλα φύλλα, 250.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Ιδού λοιπόν το μυστικό πως εκεί στείνεται μία ευημερούσα πλέον κοινότητα, η οποία, όπως γράφεις σε ένα άλλο βιβλίο σου, αποτελείται περίπου από 80 πόλεις. 88. Ακόμα να σκεφτεί ο κόσμος, δεν υπάρχει Αθήνα. Ναι. Έτσι, ούτε δηλαδή, Αθήνα ούτε Σπάρτη. Δεν υπάρχει. Τίποτε. Ναι, όχι. Αυτά είναι, ναι. Εκείνη την εποχή
που συζητάμε για αυτόν τον πολιτισμό της Θεσσαλοστερεάς, δεν έχουμε τόσο μεγάλα και κυρίως αστικά κέντρα, δεν έχουμε καθόλου κέντρα ανθρώπων με μόνιμη εγκατάσταση στις άλλες περιοχές. Έτσι. Έτσι. Έτσι έχουμε μικρά πολισματάκια τα οποία δεν είναι έτσι. Εδώ λοιπόν δημιουργείται το εξής. Όταν έχεις μια τέτοια παραγωγική εδαφική περιφέρεια και παράγεις πλέον περισσευούμενο καρπό, κάπως πρέπει να τον διαθέσεις. Τον δίνεις για να εξασφαλίσεις υπηρεσίες, τον πουλάς και έχεις αντίτιμο, δεν ξέρω ποιο είναι το ανταλλακτικό, είναι όμως μου δίνεις αυτό, σου δίνω εκείνο, είναι σαφέστατα. Δημιουργούνται όμως και άλλα πράγματα. Έχουμε μαρτυρίες ότι εκεί δημιουργήθηκαν υποπαραγωγικές μονάδες, δηλαδή υποφορβία. Είναι λογικό, είναι τελείως επίπεδη η έκταση και δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί υπηκό. Αυτά τα άλογα εξάγονται και είναι περιζήτητα. Ταυτόχρονα, όπως και ο Όμηρος λέει αργότερα, την περιγράφει ως πολυστάφυλλον άρνη, άρα έχουν και αμπέλια. Άρα το κρασί πρέπει να μεταφερθεί. Και θα μεταφερθεί με τι? Με καράβια. Σε αγγεία. Αγγεία και άμαξες, ναι. Και άμαξες. Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη να δημιουργηθεί στόλος. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, όλος ο λαός αλλά με τους μηνύες επικεφαλής, φτάνει να διαθέτει 400 καράβια. 400 καράβια, δεν πας κρουαζιέρα στο Αιγαίο. Κάνεις εμπόριο, κάνεις εξερευνήσεις, εξαγωγές και απικίες. Επομένως, ο πρώτος απικισμός αρχικά στο Αιγαίο, μετέπειτα στο Κρητικό, μετέπειτα στο Ιόνιο, είναι των Μηνύων. Στα Ιταλικά και τα Τυρινικά. Και αργότερα προς τα εκεί. Ναι, έτσι. Και Ισπανικά. Τους βρίσκουμε λοιπόν τους Μηνύες στην Κρήτη, όπου εκεί είναι Μήνοες. Λοιπόν, δεν απέχει η λέξη, έτσι. Και να μην πάμε και παρακάτω, γιατί θα το πούμε αργότερα. Να θυμίσουμε όμως ότι ο πρώτος Φαραώ λέγεται Μήνης. Όλα αυτά κάπου παραπέμπουν. Έχει σημασία να πούμε ότι έχουν την οξυδέρκεια, ενώ έχουν κέντρο τον ορχομενό, και αυτό ακριβώς σημαίνει ορχομενός, ο όρχος των Μηνιών. Όποιος έχει πάει στρατό ξέρει την όρχος. Μια στρατιωτική διοίκηση, δηλαδή εκεί διοικείται η περιοχή, εκεί είναι ο στρατός, φαντάζομαι οι στρατηγοί τους κλπ. Έτσι. Ενώ το γεωργοκτηνοτροφικό παραγωγικό κέντρο Ακρόπολης είναι στο Γλά. Ναι, εδώ πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι ο Γλάς. Ναι, πες το εσύ. Θα το πεις αυτό, αλλά λίγο να καταλάβουμε ότι υπάρχει οργανωμένη διοίκηση με ξεχωριστές αρμοδιότητες, με ξεχωριστά διοικητικά κέντρα, όπως σήμερα, ας πούμε, κάποια προηγμένα κράτη έχουν αλλού την Βουλή, αλλού τα δικαστήρια, αλλού το... Μην κοιτάς που εμείς τα έχουμε όλα σε δύο τετράγωνα. Έτσι, κάποιοι τα έχουν κάνει από κέντρος. Έτσι. Και έχουν την ευφυΐα να κάνουν δύο λιμάνια. Ναι. Ένα προς τον Κορινθιακό και ένα προς τον Εβοϊκό. Δύο θάλασσες. Για πρακτικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Έτσι και μου έρθεις και μου κλείσεις το ένα λιμάνι, εγώ να μπορώ να διαχειρίζομαι το άλλο ή να μην σταματήσει η οικονομική μου ζωή. Αν και μου επιτρέπεις, στα χρόνια αυτά της ακμής των Μηνύων, δεν έχουμε καταγεγραμμένο γεγονός ότι υπέστησαν κάποια επίθεση. Που σημαίνει ότι ήταν τόσο ισχυρή. Γιατί κάνω έναν υπολογισμό στο βιβλίο και ίσως πρέπει να το πούμε. Δηλαδή μιλάμε για στόλο ελληνικό 400 καραβιών. Αν σύμφωνα με τα θράσματα που έχουμε βρει και καταγράφεται πώς είναι το πλοίο και μετράς τα κουπιά και τις ασπίδες, είναι ο πρόδρομος των καραβιών των Βίκινγκς, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς τα έχουμε 3-4.000 π.Χ. Αυτή λοιπόν, αυτά τα 400 καράβια επί 60 είναι 4-6-24. Όταν έχεις 24.000 ναύτες πολεμιστές, πρέπει να έχεις και αντίστοιχους άνδρες στην ξηρά. Αν βάλεις και τις αντίστοιχες γυναίκες και βάλεις και αυτούς που δεν είναι μάχημοι, οι ηλικιωμένοι και η νεολαία, μιλάμε για ένα λαό που ζει στη Βιωτία υπό τους Μηνύες περίπου 180 με 200 χιλιάδες ανθρώπους. Και θα σου πω ότι... Και αυτοί είναι ανύπαρκτοι στα σχολικά μας και ιστορικά μας βιβλία. Δεν υπάρχουν.
Και θα σου πω ότι λίγους λες, για ποιο λόγο το λέω αυτό. Δεν θα είχαν μόνο σε ένα πλοίο αυτούς που χρειάζονται, τους 40-50, μπορείς να προσθέσεις και ανταλλακτικούς. Και ανταλλακτικούς. Αν ο ένας αρρώστανε, τι θα γίνει, δεν θα πήγαινε το πλοίο. Έτσι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά τα πλοία, όταν έχουν τόσα πολλά κουπιά, έχουν τέλεια οργάνωση. Έχουν τέλεια γύμναση, έχουν τέλειο ρυθμό, κάνουν τέλειες προετοιμασίες. Αγκυροβόλια. Αγκυροβόλια. Για το χειμώνα. Όρια, ναυπηγεία, δεκάδες επαγγέλματα που είναι από αυτό το καλαφάτισμα, το ξύλο, η ξυλουργία, τα πανιά, το να ράψουμε τα πανιά, να τα φτιάξουμε τα πανιά, να τα βάψουμε τα πανιά. Αυτά είναι δεκάδες εργαστήρια που πρέπει να υπάρχουν στην παραθαλάσσια περιοχή, που ακόμα δεν τα έχουμε βρει. Πού είναι αυτά όλα? Στην Αμφιδρώνα? Πού είναι? Είναι βυθισμένα όλα κάτω. Έτσι, πού είναι? Και από φωτογραφίες έχουμε και στο βιβλίο κάποιοι κυβόληθοι τεράστιοι που παραπέμπουν σε λιμενοβραχίονες που αν τους είχαμε σήμερα θα λέγαμε τι θαυμάσια λιμάνια έχουμε. Ναι. Αυτά τα είχαν οι μηνύες το 3.000 και το 2.500 π.Χ. Εν τω μεταξύ όμως η αποβίβασή τους στην Κρήτη και η εγκατάστασή τους εκεί και η επανάληψη των διαδικασιών είναι αυτή που δίνει και το μινωικό πολιτισμό που δρά παράλληλα. Αυτό είναι σημαντικό. Εκεί ακόμα φαίνεται δεν έχει ενσκύψει αυτή η αρρώστια των Ελλήνων της Διχόνιας. Δηλαδή ο μηνιακός πολιτισμός με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε και ο μηνοϊκός πολιτισμός δεν φαίνεται να συγκρούονται. Ναι, δεν έχουμε πολέμους στην Κρήτη. Δεν έχουμε πολέμους. Αυτό είναι εκπληκτικό. Οι πόλεις είναι ατύχιστες. Έτσι. Στην Κρήτη οι πόλεις είναι ατύχιστες. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που αναφερόμαστε, δηλαδή πριν 5-6.000 χρόνια, δεν σκέφτονταν οι άνθρωποι ότι κάποιος θα έρθει έξω από την πόλη να μας ρίξει, να μας πάρει. Ήταν τόση και η ακμή τους και η δύναμή τους που δεν θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν. Ξεχάσαμε να πούμε για το γλά που είπες, ότι πέρα του ότι όντως είναι περίφημη και περίτεχνη η κατασκευή η Ακρόπολη, θα το πούμε όμως γιατί πρέπει να τα ακούμε. Θαυμάζουμε τις Μυκήνες. Θαυμάζουμε την Τύρινθα. Λοιπόν ο γλάς, για όσους δεν έχουν πάει να τον δουν, και εδώ παρενθετικά θα πω ότι επειδή έχω φίλους βιωτούς, βρήκα και κάποιους επωνύμους που δεν ξέραν το γλά. Και τρελάθηκα. Λοιπόν, να πάνε έστω και τώρα. Λοιπόν, ο γλάς, αυτό το κτηριακό συγκρότημα των Μηνίων, ήτανε 7 φορές μεγαλύτερο των Μυκηνών και 10 φορές μεγαλύτερο της Τύρινθος. Μιλάμε για ένα κτηριακό φρουριακό συγκρότημα απίστευτο. Με τεράστιες αποθήκες, με οργάνωση, με ζύγια, με αγγεία, με μετρήσεις, με μια κατασκευή καταπληκτική και ευφιέστατη, γιατί εκμεταλλεύτηκε ένα φυσικό οροπέδιο που υψώνεται από τη λίμνη, το οχύρωσε 6 χιλιόμετρα, 6,5 χιλιόμετρα. 7,5 χιλιόμετρα. 7,5 χιλιόμετρα είναι τα τείχη του. Τα τείχη. Σκεφτείτε ότι μόνο η Αμφίπολη. Όχι, συγγνώμη Γιώργο, 3,5 χιλιόμετρα περίμετρος. Περίμετρος, δεν λέω περίμετρος, αυτό, ναι. Μόνο η Αμφίπολη την εποχή του Αλεξάνδρου, βάλτε πόσες χιλιάδες χρόνια μετά, ναι, είχε αντίστοιχα τείχη. Όταν τα τείχη της Ακροπόλεως δεν είναι ένα χιλιόμετρο, κάπου εκεί είναι. Ναι. Περίμετρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, βάλτε τα τείχη της Ακροπόλεως και βάλτε τα επί 5, επί 6, επί 8. Και η Ακρόπολης είναι στα κλασικά χρόνια, που υπάρχουν άλλες τεχνολογίες και άλλες τεχνοδομές. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μυστικό. Η επίσημη αρχαιολογική άποψη είναι ότι ο πολιτισμός του ελλαδικού χώρου δημιουργήθηκε στην Κρήτη, ανέβηκε στην Πύλο, ανέβηκε στην Αργολίδα και έφτασε στη Βιωτία και στη Θεσσαλία. Εμείς υποστηρίζουμε την αντίθετη άποψη, ότι δημιουργήθηκε όπως περιγράψαμε από τους Μηνύες στη Θεσσαλία, Αυθιώτιδα, Βιωτία, μετουσιώθηκε σε ναυτική εξάπλωση όπως είπαμε πριν, αλλά και στην Πελοπόννησο, στον Πειραιά. Έχουμε ίχνη των Μηνύων στον Πειραιά, εκεί επειδή είσαι πιο κοντά να τα πεις εσύ αυτά, και τους βρίσκουμε και παρακάτω. Αφού τα ευρήματα είναι αρχαιότερα στον ορχομενό, δεν είναι δυνατόν να ακούμε από επίσημα αρχαιολογικά χείλη να βρίσκεται ταφικό εύρημα στη Βιωτία και να λέει ότι είναι της Μυκηναϊκής περίοδου. Μα είναι της Μηνιακής και δεν το λένε γιατί είναι 2-3 χιλιάδες χρόνια πιο παλιό. Εκεί φαίνεται λοιπόν η σκοπιμότητα, ότι δεν θέλουν να μας πούν
ότι έχουμε ρίζα, να το πω έτσι, ελληνική, τόσο παλιά, που δεν είναι προφανέστατα Ινδοευρωπαϊκή, γιατί αυτό χαλάει τη μανέστρα που λέγαμε πριν. Ενώ αν ακολουθήσουμε αυτή τη ροή προς τα κάτω, όλα εξηγούνται πλήρως. Μα είναι τρομερό να σκεφτεί κανείς ότι ούτε το Μυκηναϊκό πολιτισμό, ούτε το Μινωϊκό πολιτισμό το θεωρούν ελληνικό. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ξεκινώντας από κάτω λοιπόν, δεν είμαστε Έλληνες που τον ξεκινάμε, είναι κάποιοι άλλοι. Ναι. Ναι, ενώ άμα τον πάρουμε από τους Μηνίες που είχαν πρόγονο τον Έλληνα και πάνω στη, ξεχάσαμε να το πούμε, στην Όθρη, εκτός από τα πολίσματα τα άλλα που υπάρχουν, υπάρχει και η πρώτη πόλη Ελλάς. Ναι, εκεί είναι το κέντρο της πόλης. Εκεί είναι η πρώτη πόλη Ελλάς που έδωσε και το όνομα. Και ο Αχιλλέας αργότερα στον Τροϊκό πόλεμο είναι αυτός που έχει τους Έλληνες μαζί του. Ναι, ναι. Οι Μυρμιδόνες είναι οι Έλληνες. Σκεφτείτε ότι η Άνω Σπερχιάδα εκεί περί περιοχή του Αχιλλέως, ας πούμε, γενικότερα, έτσι υπάρχει μία πόλης που αναφέρεται από τα γραπτά μας κείμενα. Και είναι η πόλης Ελλάς. Και θεωρώ μεγίστη ντροπή της αρχαιολογίας, της ιστορίας, των πανεπιστημίων των ελληνικών. Δεν ξέρω εγώ ποιας ακαδημίας και δεν ξέρω εγώ ποιων προφεσόρων, που δεν έχει δώσει σκέψη, ενέργεια, να βρει την πρώτη πόλη που ονομαζόταν Ελλάς και ονομάτισε τη χώρα. Δηλαδή από εκεί πρέπει να ξεκινήσει, και να, είναι να πάνε να γλύψουν. Σύνθετη Ελλάς. Φωτεινή πέτρα. Φωτεινή πέτρα. Δηλαδή θα έπρεπε ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του να ξεκινήσει από το όνομά του. Ποια είναι η πόλη, ρε παιδί μου, την οποία πήραμε το όνομά μας. Θα έπρεπε να βάλει όλα τα παιδιά που τελειώνουν αρχαιολογία να ψάχνουν εκεί, να εκατοστό προς εκατοστό όλη αυτή την περιοχή, να δουν πού είναι η Ελλάς. Σήμερα ακούγεται σαν ψέμα γιατί δεν την έχουμε βρει. Η λεγόμενη ηλιόπετρα, να το πούμε. Η πέτρα του ηλίου. Έτσι, υπάρχει μια σύνθεση καταπληκτική, είναι ποιητική. Εμένα θα μου δίνει πρόσχημα για να γράψω ποίημα, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να το αντιπαρέλθει σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε λοιπόν μια σειρά η οποία μας φτάνει να έχουμε Έλληνες, επώνυμους Έλληνες, με έργα Έλληνες, με καταπληκτικές δράσεις Έλληνες, από το 3.500 και θα πούμε πού σταματάει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι εκεί πέρα πάνω, ακριβώς στην Όθρη που λέει και σε κάποια χωριά, μπορείτε να τα δείτε και στο διαδίκτυο αυτά, σε μέρη που δεν πάει πούλμαν, δεν μπορεί να φέρει μαζικό τουρισμό, δεν μπορεί να το δει πολλοί κόσμος, κάποιος τύπος ξέμπαρκος με το αυτοκίνητό του, άντε και να είναι και εκτός δρόμου για να πάνε τα δει, σε κάτι στενά δρομάκια, ανεβαίνει κάτι βουναλάκια εκεί πέρα από το μπαλαμάκι, από αυτές τα χωριουδάκια, βρίσκεις και έναν τάφο. Οι ντόπιοι λένε τάφο στο Έλληνα. Και εκεί πέρα υπάρχει και η θεά Ενιό. Από τους Νίες, τα πλοία. Που υποδηλώνει ότι αυτός που το έκανε εδώ ξέρει από πλοία που λέγαμε προηγουμένως. Και πού είναι όλα αυτά. Πάει πούλμα, δεν μπορεί να παταδείς. Δεν μπορεί να παταδείς. Είχαμε σου βάλουμε και πούλμα να πάει να δεις τους προγόνους σου και να πάει να δεις τους Έλληνες και να πάει στην πόλη Ελλάς. Και, και όποιος τα λέει, αυτά είναι γραφικός. Είμαστε γραφικοί. Το βεβαίως, αυτό είναι ασφαλώς. Το αποδεχόμαστε. Και είμαστε και ωραίοι με αυτό. Και είμαστε και ήσυχοι με αυτό. Είναι σωστό. Δεν καταλαβαίνω. Γραφικός όμως είναι αυτός που γράφει. Έτσι, για να το ξέρουμε. Έτσι, αυτός που γράφει. Αυτός που δεν γράφει, δεν μας νοιάζει. Εμείς, επειδή γράφουμε, είμαστε γραφικοί. Με αυτήν την έννοια. Και όταν χαλάσει και ο εκτυπωτής σας, γραφίτι πάτε να βάλετε μέσα. Αλλιώς δεν τυπώνετε τίποτα. Τέλειωσε η πρώτη ώρα. Με τη λήξη του τρέχοντος έτους 2020 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη κατά το έτος 1821 της Μεγάλης Επαναστάσεως των Ελλήνων, δικαίωση της οποίας υπήρξε σύσταση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πρόκειται για μια επέτειο η οποία δικαίως ανακοινεί στους σύγχρονους Έλληνες και Ελληνίδες έντονα συναισθήματα και στοχασμούς, ιδίως σε όσους και όσες θέλουν να διατηρούν στη μνήμη τους γνώσεις και ακούσματα σχετικά με τη διαχρονική ιστορία των προγόνων μας και της πατρίδος μας. Με την ευκαιρία της εν λόγω επαιτίου, οι ερευνητές συγγραφείς των βιβλίων του Γρηγορίου Νικηφόρου Κωσιβάκη, «Οι πρωτοέλληνες μηνύες και διαχρονικός υπηρετικός ελληνισμός» και τα βιβλία του Γιώργου Λεκάκη, «Η άγνωστη Μικρά Ασία» και το «Ελλάδος εγκόμιον», έχοντας ήδη ενσυρνιστεί από ετών τη φιλοπατρία ως ένδυο σκοπό μας, θα επιχειρήσουμε μέσα από μια σειρά τηλεοπτικών διαδικτυακών εκπομπών
να αναδείξουμε τα αποδεικτικά στοιχεία της γενέσεως και της διαχρονικής πορεύσεως του έθνους των Ελλήνων, αλλά και της ασύγκριτης συμβολής του στην πολιτισμική ανέλυξη της ανθρωπότητος. Από την προσπάθειά μας αυτή θα απουσιάσουν κατεστημένες καταγραφές και αντιλήψεις, πυρήνες των οποίων είναι αφενός η άποψη ότι με την Επανάσταση του 1821 υπήρξε δήθεν η γέννηση του έθνους μας, ενώ το αληθές είναι ότι δι' αυτής κατορθώθηκε η απροσδόκητη αναγέννησή του μετά από αιώνες δουλείας του υπό τον ζυγό βαρβάρων κατακτητών ελαυνωμένων και από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Περαιτέρω δε ότι ο μέχρι σήμερα αυτονόητος πατριωτισμός μας, δηλαδή η απροσχημάτιστη αγάπη για την ελευθερία της πατρίδος και η έως θανάτου διάθεση υπερασπίσεώς της, δήθεν χρειάζεται να μετεξελιχθεί σε έναν τουλάχιστον εφελώδη νέο πατριωτισμό, όπως τουλάχιστον το φαντασιώνονται κάποιοι νεόκοποι θεσμικοί παράγοντες και ορισμένοι σοφοί καθηγητές γνωστών διεθνιστικών και φιλολαθρέων αντιλήψεων. Εν όψει όλων αυτών, εμείς θεωρούμε καταρχήν αναγκαίο να προσδιορίσουμε, αποδεικνύοντας με εδραία στοιχεία, με λογικά επιχειρήματα και με αυτονόητες συνεπαγωγές, ότι η αληθής γέννηση του έθνους των γηγενών Ελλήνων ανάγεται στη λεγόμενη προϊστορική εποχή του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος, Υιού του Προμηθέως και Πατρός του Έλληνος. Ακόμη δε, ότι η συναρπαστική μυθιστορική διαδρομή των επιγόνων τους, δηλαδή των επιμέρους πανάρχαιων ελληνικών φύλων, των ηγετών ηρώων τους, των εμπνεύσεων, των στοχασμών, των δράσεων και των έργων τους, είναι η αληθής ιστορία του διαχρονικού ελληνικού έθνους, μέσα από εποχές ακμής και παρακμής, περισυλλογής και αναγεννήσεως. Γι' αυτούς τους λόγους αξίζει και πρέπει να αποτελεί την υπερηφάνεια και το καύχημα των σύγχρονων Ελλήνων και Ελληνίδων ως εδραία βάση αρχών και αξιών για την αντάξια εκείνων πόρευσή τους στο σύγχρονο κόσμο. Και αμέπως αμέργων.